Ένας στρατιωτικός, ένας αστυνομικός, ένας πυροσβέστης και ένας λιμενικός εξήγησαν σε μαθητές Λυκείων της Αλεξανδρούπολης ποια βήματα θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να κάνουν καριέρα στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Την ενημερωτική εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Εύρου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Θράκης. Ο τρόπος λοιπόν εισόδου στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων με προοπτική εξέλιξη και σταδιοδρομία είναι μέσω των ανωτάτων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΑΣΕΗ και ανωτέρων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών ΑΣΕΗ. Τα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα διακρίνονται, όπως είπαμε, στα ΑΣΕΗ και στα ΑΣΕΗ. Ξεκινώντας λοιπόν από τα ανώτατα, αυτά είναι η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Μέδρα τη Βάρη Αττικής, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Μέδρα των Πειραιά, η Σχολή Ικάρων Μέδρα το Τατόι, η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Μέδρα τη Θεσσαλονίκη, η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής Μέδρα του Βύρωνα Αττικής, ενώ οι ανώτερες στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών είναι η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ΙΣΜΗ, Μέδρα τα Τρίκαλα, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Ναυτικού Μέδρα των Σκαραμαγκά και η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Μέδρα το Τατόι. Η ενημερωτική εκδήλωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό με εστίαση στα σώματα ασφαλείας απευθύνονταν σε όσους επιθυμούν να είναι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 για την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές, αστυνομικές, πυροσβεστικές σχολές καθώς και τη Σχολή του Λιμενικού. Πραγματοποιήθηκε δε εν όψη των δηλώσεων συμμετοχής των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις που γίνονται τον Φεβρουάριο κάθε έτους. Τα τελευταία χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των υποψηφίων για τις σχολές αυτές. Εμάς αυτό που μας απασχολεί είναι οι μαθητές πριν επιλέξουν να είναι υποψήφοι σε μια από αυτές τις σχολές ή σε περισσότερες, να γνωρίσουν τι απαιτήσεις έχουν τα σώματα αυτά και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους και κυρίως όμως κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Κυρίως να ακούσουν από πρώτο χέρι, από έμπερα στελέχη και των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας και του λιμενικού και της πυροσβεστικής, να γνωρίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των υπηρεσιών αυτών. Σκοπός ήταν οι υποψήφοι των σχολών αυτών να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις που υπάρχουν όχι μόνο στη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, αλλά και κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία μετά την αποφύτισή τους. Έχουν αυξημένες βάσεις, γιατί είναι η ζήτηση πολύ μεγάλη και οι θέσεις λίγες. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον για όλες τις σχολές αυτές, αυξημένο. Θα συμβούλευα τους μαθητές, όχι μόνο για αυτές τις σχολές, για όλες τις σχολές, να σκεφτούν πρώτα εάν πράγματι είναι μια δουλειά, είναι ένα επάγγελμα ή είναι ένα λειτουργήμα που τους ταιριάζει. Αν μπορούν να είναι ευτυχισμένοι με αυτήν τη δουλειά που θα κάνουν. Και βεβαίως αυτά θα πρέπει να τα συζητούν και με τους γονείς τους, με την οικογένειά τους.